τη διαβεβαίωση ότι άμεσα θα απομακρυθούν τα μπάζα που υπάρχουν μπροστά από το 13ο Δημοτικό Σχολείο Δράμα και τα οποία δημιουργήθηκαν μετά από εργασίε τη ΔΕΙΑΔ, έδωσε σήμερα, μιλώντα στην τηλεόραση Star Βορείο Ελλάδο, ο Αντιδήμαρχο Καθαριότητα και Ανακύκλωση του Δήμου Δράμας Χρήστο Κυριακίδης. Σχετικό ρεπορτάζ με τα μπάζα που υπάρχουν στην περιοχή προβλήθηκε χθε στο δελτίο ειδήσεων τη τηλεόραση Star, όπου κάτοικος της περιοχής αλλά και ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης της Αντιπολίτευσης του Δήμου Δράμας Πόλη και Ζωή, Μιχάλης Μλεκάνης, προχώρησαν σε καταγγελίες με τον κύριο Μλεκάνη να τονίζει ότι οι υπηρεσίε του Δήμου Δράμας δημιουργούν σε διάφορα σημεία της πόλης παράνομες χωματερές. Μπροστά στο Δημοτικό Σχολείο έχει δημιουργηθεί από τον ίδιο το Δήμο Δράμας μία παράνομη χωματερή. Και Λέω από τον ίδιο το Δήμο Δράμας, διότι πέραν από το ότι τα ίδια τα υλικά ε, καταμαρτυρούν ότι πρόκειται για έργα που έγιναν στο πλαίσιο εργασιών του Δήμου και ο ίδιο ο Δήμο απάντησε σε, σχετικό, σε σχετική αναφορά που έκανε συμπολίτη μα. Και αυτό είναι το πλέον απαράδεκτο και εξοργιστικό. Συμπολίτη μα μπήκε στη διαδικασία να μπει στην πλατφόρμα όπου αναφέρονται τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν στη Δράμα, η πλατφόρμα γι' αυτό έχει δημιουργηθεί και είπε ότι μπροστά στο 13ο Δημοτικό Σχολείο υπάρχουν μπάζα και δεν είναι αυτό όμορφο και φυσικά και περιβαλλοντικά σωστό. Ε, το απάντησαν λοιπόν από το Δήμο Δράμας ότι το αίτημά του ικανοποιήθηκε. Και πώς ικανοποιήθηκε με το να του στείλουν μήνυμα ότι τα μπάζα αυτά τα έχει δημιουργήσει η ΔΕΙΑΔ και να του στείλουν το τηλέφωνο της ΔΕΙΑΔ για να απευθυνθεί στην ΔΕΙΑΔ. Δηλαδή Θαρίς και η ΔΕΙΑΔ είναι μια υπηρεσία ιδιωτική ή μια υπηρεσία ξένη ή μια υπηρεσία η οποία ε, δεν έχει καμιά σχέση με το Δήμο Δράμας. Ο Δήμος Δράμας δείχνει το χειρότερο παράδειγμα για το πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε τα απορρίμματά μας και το πώς πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον. Αντί να δίνει το καλύτερο παράδειγμα, δίνει το χειρότερο παράδειγμα, αλλά όταν τέτοια φαινόμενα τα αντιμετωπίζει που δεν τα δημιουργεί ο ίδιος, τότε φέρ, καταφέρεται εναντίον των πολιτών. Σήμερα πιο εναντίον πιανού πρέπει να καταφερθούμε εδώ, φυσικά εναντίον του Δήμου Δράμα και, δράμας και εναντίον του Δημάρχου. Σήμερα ο Αντιδήμαρχο καθαριότητα και Ανακύκλωση του Δήμου Δράμα, Χρήστο Κυριακίδη, στι δηλώσει του τόνισε ότι οι υπηρεσίε του Δήμου Δράμα συνεργάζονται άψογα με τη ΔΕΙΑΔ και πρόσθεσε ότι το πρόβλημα με τα μπάζα θα λυθεί, αφού άμεσα θα απομακρυθούν από την περιοχή του 13ου Δημοτικού Σχολείου. Πάντω, ο κ. Κυριακίδη άσκησε δρυμία κριτική τόσο στο Δημοτικό Σύμβουλο Μιχάλη Μλεκάνη, κατηγορώντα τον για θεατρινισμού, όσο και στην παράταξη Πόλη και Ζωή. Κατηγορώντα την ότι ψάχνει και ίσω εφευρίσκει γεγονότα με γνώμονα την πολιτική σκοπιμότητα. Καταρχά, θέλω να τονίσω, επειδή παρακολούθησα λίγο και το ρεπορτάζ εχθέ που έγιναν με τα Μπάζα, που είναι έξω από το 13ο Δημοτικό, ότι όλε οι υπηρεσίε του Δήμου μα συνεργάζονται άψογα και με του συναδέρφου αλλά και με τον πρόεδρο τη ΔΕΙΑΔ έχουμε καθημερινή επικοινωνία. Το πρόβλημα θα λυθεί και θα λυθεί άμεσα σε συνεργασία πάντα με τη ΔΕΙΑΔ για να απομακρύνουμε από εκεί τα υλικά αυτά. Θέλω να τονίσω όμως ότι η υπηρεσία μας, και συγκεκριμένα θα τονίσω για την υπηρεσία καθαριότητας όπου προείσταμε, ότι καθημερινά καθαρίζουμε δεκάδες σημεία σε όλη την επικράτεια του Δήμου μας. Και στην πόλη μέσα, αλλά και στις κοινότητες μας. Ε... Ο θεατρινισμός θα πω, που έγινε χθε από τον ε, ε, Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης Πόλη και Ζωή, τον κύριο Μλεκάνη, το να στηθεί έξω από τα μπάζα και να τονίσει με, το, με άσχημους χαρακτηρισμούς ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, ε, το θεωρώ εμπεγμός. Αυτή τη στιγμή η Παράταξη Πόλη και Ζωή ψάχνει και πολλές φορές ίσως εφευρίσκει μικρά γεγονότα για να προσπαθήσει να δράξει κάτι πολιτικά. Του αφήνω σε αυτή την αγωνία τους και εμείς με τη δικιά μας καθημερινό αγώνα θα συνεχίσουμε να κάνουμε το έργο μας τόσο καλά όπως ξέρουμε να κάνουμε με όλες τις δυνάμεις μας.